Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο κλάδος της ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών της, αλλά τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, όπου πιο αποφασιστικά προωθούνται τα σχέδια για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Έχουμε γίνει μάρτυρες συνοπτικά της λεγόμενης απελευθέρωσης και των ιδιωτικοποιήσεων στον κλάδο, της αναδιάταξης εταιρικών σχημάτων, της διαμόρφωσης πολύπλοκων ρυθμιστικών πλαισίων και διατάξεων με διαπραγμάτευση της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο. Έχουμε δει την απαξίωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τον τεχνητό παραμερισμό του λιγνίτη, που μέχρι πρότινος αποτελούσε φθηνή εγχώρια πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα, παρατηρούμε τη στροφή μεγάλων ενεργειακών επιχειρήσεων που μέχρι τώρα ασχολούνταν με τα πετρελαιοειδή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε αγοράζοντας έτοιμες εγκαταστάσεις, είτε προχωρώντας οι ίδιες με κοινοπραξίες στην κατασκευή νέων. Η κερδοφορία των εταιριών στον κλάδο μιλάει από μόνη της. Οδηγεί στο να προβάλλεται ο κλάδος ως ατμομηχανή της οικονομίας. Δίνει τον κλάδο με ένα χρυσό περιτύλιγμα. Είναι όμως όλα ρόδινα. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της ενέργειας προβάλλονται ως προνομιούχοι, ως καλοπληρωμένοι. Ισχύει ότι σε σχέση με άλλους κλάδους υπάρχουν καλύτερες αμοιβές. Ωστόσο, το ποσοστό εκμετάλλευσης της εργασίας στον κλάδο μας είναι πολλαπλάσιο συγκριτικά με άλλους. Οι εργαζόμενοι βιώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις οι οποίες επικρατούν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου συναντάμε το εξής. Ο πυρήνας των εργαζομένων με μόνιμη εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου να συρρυκνώνεται και τη θέση τους να καταλαμβάνουν εργαζόμενοι μέσω εργολάβου. Δηλαδή ένα καθεστώς σύγχρονου σκλαβοπάζαρου, που κάποιοι κερδίζουν από την επιμίσθωση της εργασίας ως μεσάζοντες. Δίπλα σε αυτούς εμφανίζονται ένα κάρο διαφορετικές εργασιακές σχέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ετήσιες, οχτάμινες, τρίμινες, ακόμα μηνιαίες, ανακυκλώνοντας την ανεργία από τη μία, εγκλωβίζοντας τους εργαζόμενους σε έναν εκβιασμό από την άλλη, σε μία άτυπη ομοιρία θα λέγαμε, με το μόνιμο άγχος της ανανέωσης ή της ανεργίας στο κεφάλι τους. Σε παρόμοιο καθεστώς ομοιρίας βρίσκονται και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, τους οποίους βαραίνει αποκλειστικά το κόστος της ασφάλισης, τα έξοδα για να ανταποκριθούν σε ΦΠΑ και λογιστές, ενώ η εργασία που παρέχουν αυξομειώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις των εταιριών, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν περιόδους με αναδουλειά και περιόδους με φοβερή εντατικοποίηση. Πλάι σε αυτά, οι εργοδότες επιτίθενται και σε μισθολογικές κατακτήσεις των εργαζομένων που απορρέουν από επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως τις ορειμάνσεις, τις τριετίες, επιδιώκοντας να τραβήξουν προς την εφαρμογή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, προς την εφαρμογή ατομικών συμβάσεων. Ενώ αλλού έχουμε το φαινόμενο οι νεοπροσλαμβανόμενοι να μένουν εκτός των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του κανονισμού κατάστασης προσωπικού, με αποτέλεσμα να αμείβονται με διαφορετικό τρόπο, να αμείβονται λιγότερο, να στερούνται δικαιωμάτων που έχουν οι παλιότεροι συνάδελφοι. Η εντατικοποίηση της εργασίας είναι κοινός παρανομαστής σε όλες τις επιχειρήσεις. Λιγότεροι συνάδελφοι επιμερίζονται περισσότερη δουλειά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πίεση στην εργασία, αλλά οδηγεί και σε παγίωση των υπεροριών. Επιβάλλονται εξαντλητικά ωράρια, με περιπτώσεις συνάδελφοι να εργάζονται 7 μέρες τη βδομάδα, να μην ξέρουν αν και πότε θα πάρουν ρεπό, να πηγαίνουν στη δουλειά και να μην γνωρίζουν το ωράριό τους. Η κατάσταση αυτή έχει μεγάλες επιπτώσεις στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των συναδέλφων. Ακόμα δεν επιτρέπει στον εργαζόμενο να εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο για ξεκούραση, ώστε να μπορεί να αναπληρώσει τις δυνάμεις του, γεννώντας έτσι πρόσθετο κίνδυνο στην εργασία, που επιτείνεται από τα ελλιπή ακόμα και ανύπαρκτα μέτρα ασφάλειας, που με διαφοροποιήσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου μπαίνουν και αυτά στο ζύγι κόστους-οφέλους. Αλλού δεν χορηγούνται τα κατάλληλα MAP, αλλού τα μέσα εργασίας που παρέχονται δεν είναι τα κατάλληλα, όπως ασυντήρητα οχήματα, εργαλεία που είναι ιδιοκατασκευές και άλλα. Αλλού αυτά χορηγούνται, αλλά προκειμένου να μην μειωθεί η παραγωγή, παρακάμπτονται διαδικασίες. Δεν γίνεται σωστή και έγκαιρη συντήρηση του εξοπλισμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι για το 2022 συνέβησαν δεκάδες εργατικά δυστυχήματα, είχαμε δεκάδες τραυματισμούς, αλλά και θανατηφόρα, ιδιαίτερα στα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα τα παραπάνω είναι μια σύντομη εικόνα για το πώς βιώνουμε οι εργαζόμενοι στον κλάδο τη λεγόμενη ανάπτυξη, η οποία, όπως φαίνεται, είναι ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων πάνω στην εκμετάλλευση των πολλών. Τα πράγματα μπορούν να είναι αλλιώς. Η πάλη για την ανασύνταξη του κινήματος με ταξικό προσανατολισμό, αλλά και η ισχυροποίηση του ΚΚΕ,
ανοίγουν το δρόμο για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για την προάσπιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων μας. Ανοίγουν το δρόμο για να πάψει η ενέργεια να είναι πλησία στο πανάκριβο εμπόρευμα για τους πολλούς και πηγή θησαυρισμού για τους λίγους. Ανοίγει το δρόμο για να προχωρήσουν οι πολιτικές κοινωνικές αλλαγές που θα μετατρέψουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε λαϊκή περιουσία, για να μετατραπεί η ενέργεια σε αγαθό προσβάσιμο από όλους που θα ικανοποιεί όλες τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό έχουν κάθε λόγο οι εργάτες να στηρίξουν, να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την ψήφο τους και τη δράση τους, για να βρεθούν οι ίδιοι σε καλύτερες θέσεις την επόμενη μέρα των εκλογών. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.